Εδώ είμαστε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής για να συζητήσουμε για το νέο φορολογικό, όχι από την άποψη όμως των όσων συμβαίνουν μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και τα της πολιτικής επικαιρότητας και των πολιτικών τοποθετήσεων. Να το δούμε λίγο πιο πρακτικά το νέο φορολογικό, γιατί έχουμε δει πολλές αντιδράσεις να καταγράφονται το τελευταίο διάστημα από διάφορους επαγγελματικούς χώρους. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο Δημήτρη Χριστοφοράκη, τον πρόεδρο των Φοροτεχνικών Ηρακλείου που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κυρία Σπαγιανάκη, καλησπέρα κύριε Σαβίδη. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ. Για την ημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χριστοφοράκη, το νέο φορολογικό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλοί κλάδοι οι οποίοι αντιδρούν, οι ελεύθεροι επαγγελματίες αντιδρούν στο σύνολό τους. Γιατί αυτό δικαιολογείται αυτή η αντίδραση? Πάμε να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, μιλάμε για νέο φορολογικό. Δεν υπάρχει κανένα νέο φορολογικό προς το κομμάτι του ελάχιστου εισοδήματος που πρέπει να δηλώσει οποιοδήποτε πλέον ασχεί ατομική επιχείρηση στη χώρα μας, είτε ελεύθερο επάγγελμα, είτε εμπορική δραστηριότητα, οτιδήποτε. Το νομοσχέδιο έρχεται από το 1994, επί Υπουργείας Αλέκου Παπαδόπουλου. Ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε τότε τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια προσδιορισμού εισοδήματος. Μόνο που τότε, ως νομοσχέδιο, λάμβανε υπόψη του πολύ περισσότερα κριτήρια και ίσως ήταν, παρά το γεγονός ότι ήταν οριζόντιο, ίσως ήταν δικαιότερο. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, λοιπόν, η ιδέα έχει υπάρξει από το 1994, έχει εφαρμοστεί περίπου μέχρι το 2002, όπου και αποσύρθηκε, ως αναποτελεσματικό. Μια πρόβλεψη κάνω, κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και τώρα. Στρέφεται κατά του πολύ μικρού ελεύθερου επαγγελματία ατομικής επιχείρησης, αυτοαπασχολούμενου επιστήμονα, αφήνοντας απ' έξω όλους τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και στρέφεται οριζόντια. Το μεγάλο πρόβλημα του νομοσχεδίου είναι η οριζόντια εφαρμογή του. Όπως έχει παρουσιαστεί, δύναται να πει κανείς ότι μπορεί να φέρει και συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού, γιατί φέρνει απέναντι, χαρακτηρίζοντας όλους οριζόντια τους αυτοαπασχολούμενους ως φοροφυγάδες, αυτοαπασχολούμενους με μισθωτούς και συνταξιούχους. Έχει ζητήματα ακόμα και νομοτεχνικά πάνω σε αυτό. Και ο κόσμος ξεσηκώθηκε βλέποντας καταρχήν την αδικία του οριζόντιου. Όταν δεν εξηγήθηκε ότι, κύριοι, δεν είναι εξομοίωση του μισθού, του κατώτατου μισθού, με ένα εισόδημα ενός ελεύθερου επαγγελματία, που να το συζητήσουμε αν και δεν είναι έτσι. Ο μισθωτός έχει σταθερό εισόδημα. Ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί τη μία χρονιά να έχει σημαντικά κέρδη, την επόμενη χρονιά να έχει ζημιές. Αλλά ακόμα και αν το δεχτούμε αυτό, δεν σταματάει στο 1920. Το νομοσχέδιο ξεκινάει στα 1920 με τις τριετίες, όποιος ασκεί ατομική επιχείρηση, έως 12 χρόνια, έως και 12 χρόνια, από εκεί και πάνω σταθερό το κομμάτι αυτό. Πάμε σε 14.196 ευρώ φορολογητέο εισόδημα. Αυτό έρχεται και το προσαυξάνει με το μισθολογικό κόστος κατά 10%, και αυτό έρχεται και το προσαυξάνει ακόμα περισσότερο, ανάλογα το τζίρο που δηλώνει κάθε ελεύθερος επαγγελματίας, αν είναι μεγαλύτερος από το μέσο όρο του τζίρου του κλάδου, με ένα ποσό βελτιωμένο, όπως έγινε μετά τη διαβούλευση, 5% της διαφοράς. Μισό λεπτό. Σε ευρωπαϊκή χώρα που ζούμε, υπάρχουν βιβλία, υπάρχουν στοιχεία. Έχει γίνει τεράστια καμπάνια, τεράστια επένδυση, τεράστια προσπάθεια από επιχειρήσεις, από το Υπουργείο το ίδιο, προκειμένου να ψηφιοποιηθεί η όλη διαδικασία των φορολογικών βιβλίων, το My Data, η σύνδεση ταμιακών μεταπόσεων, η διασύνδεση τραπεζών με την ΑΔΕ, που πλέον είναι online. Για να φτάσουμε, τι να πούμε, κύριοι, θα φορολογηθείτε αρκετά. Θα φορολογηθείτε τεκμαρτά. Πραγματικά, δεν υπάρχει φοροδιαφυγή προς Θεού. Αλλά μπορούμε πλέον στοχευμένα, έχουμε τα εργαλεία, στοχευμένα να ελέγξουμε αυτούς που φοροδιαφεύγουν. Άρα, κύριε Χριστοφοράκη, για να το καταλάβουμε κι εμείς και ο κόσμος, επιστρέφουμε σε ένα παλιό θεσμικό πλαίσιο του 1994, επιστρέφουμε σε χειρότερη εκδοχή, όπως μας περιγράψετε, εν έτη 2023, που υπάρχουν και τα σύγχρονα ψηφιακά ηλεκτρονικά μέσα. Και αυτό δηλαδή. Και όχι μόνο αυτό. Έρχεται και ένα νομοσχέδιο να ψηφιστεί πιθανότητα αύριο, 7 Δεκεμβρίου, με εφαρμογή από πότε? Από 1η-1η του 2023. Για τα εισοδήματα του 2023 είναι αυτό. Είναι και αναδρομικό. Ισχύ. Είναι αναχρονιστικό, είναι αναδρομικό. Δημιουργεί και ένα επιπλέον πρόβλημα, που αυτό ίσως είναι χρήσιμο να το ακούσουν οι τηλεθεατές, ότι το τεκμαρτό αυτό εισόδημα που θα προσδιορίζεται θα είναι το φορολογητέο. Πάνω σε αυτό το εισόδημα
ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να χτίσουν αφορολόγητο καταναλώνοντας το 30% του τεκμαρτού του εισοδήματος με πληρωμές μέσω τραπεζών, καρτών κτλ. Άρα για τη χρονιά σε 20 μέρες. Κλείσει. Ακριβώς. Και με τις λεπτομέρειες τώρα να γίνονται γνωστές ουσιαστικά και με την ψήφιση νομοσχεδίου. Δεν γίνεται αυτό το. Πολλοί θα βρεθούν αντιμέτωποι. Πρακτικά, πολλοί κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να καταναλώσει χρήματα παραπάνω να καλύψει το αφορολόγητο. Mm. Αυτό θα έρθει και θα φέρει στη διαφορά που δεν θα καλυφθεί. Ναι. Δηλαδή στις 15.000 εισόδημα, 5.000 πρέπει να είναι πληρωμές με πλαστικό χρήμα. Ναι. Εάν ο συγκεκριμένος αυτοαπασχολούμενος σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς ήξερε το εισόδημα που έχω βγάλει που θα δηλώσω, είναι 8.000. Ήθελε 2.500 πλαστικό χρήμα. Σε 20 μέρες σίγουρα έχει την οικονομική καταρχήν δυνατότητα και τις ανάγκες να καταναλώσει άλλες 2.500 για να μην πληρώσει επιπλέον πέναλτι 22%. Σωστή. Έστω αυτό την τελευταία στιγμή. Έστω αυτό. Ας πάει μεταλλακτικά από την επόμενη χρονιά. Ναι, να μην έχει έστω αυτό. Αριθμίες άλλες που μπορούμε έτσι ενδεικτικά να αναφέρω, γιατί μπορώ να μιλάω ώρες. Ναι, εγώ για τη ροή της συζήτησης, απλά να σας ρωτήσω το εξής. Γιατί κάνετε μια αναφορά για νομοτεχνικά κενά ή παράδοξα στο νομοσχέδιο. Και είδαμε ότι είδε το φως η γνωμοδότηση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής επί του νομοσχεδίου. Και νομίζω ότι είναι κόλαφος, κύριε Χρυστοφοράκη. Το αδειάζει και μάλιστα γύρει και ζητήματα και αντισυνταγματικότητας. Βεβαίως. Πραγματικά. Όσα χρόνια ασχολούμαι με το επάγγελμα και ξέρετε, επειδή αναγκαστικά παρακολουθούμε την πορεία νομοσχεδίων, είναι η πρώτη φορά που σε νομοσχέδιο, σε κάθε άρθρο, υπάρχουν σημαντικές παρατηρήσεις που αγγίζουν τα όρια της αντισυνταγματικότητας σε κάθε ένα από τα άρθρα νομοσχεδίου. Πραγματικά είναι παράλογο, γιατί η κυβέρνηση επιμένει να το φέρει ως έχει το νομοσχέδιο. Η δική σας εξήγηση ποια είναι, δηλαδή σε αυτό το γιατί. Όταν πρακτικά δεν ελέγχεται μια κατάσταση, από τη στιγμή που έχουμε ήδη τον τρόπο για να το κάνουμε, μια εξήγηση ποια θα μπορούσε να είναι. Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ θα κάνω μια ερώτηση, θα απαντήσω στην ερώτηση σας με ερώτηση. Ναι. Γιατί πριν ανακοινωθεί επίσημα διαστόματος πρωθυπουργού, μάλιστα, κάτι που το κάνει προφανώς πολύ πιο δύσκολο να αλλάξει, δεν συμβουλεύτηκαν τόσο εμάς την Πανελλήνια Ομοσπονδία, όσο και το Οικονομικό Επιμελητήριο. Καλά, αυτό είναι ένα μόνιμο πρόβλημα. Μια άποψη να πάρουν. Δεν γίνεται να ξέρουν τα πάντα. Δεν γίνεται. Κανείς μας δεν ξέρει τα πάντα. Υπάρχουν όργανα συμβουλευτικά θεσμοθετημένα. Πριν ανακοινώσει κάτι, ρώτα τι ισχύει στην αγορά. Θα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Θα έχει πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος και πολύ, πολύ μικρό τελικά δημοσιονομικό όφελος. Μήπως θεωρούν πολιτικά στην κυβέρνηση ότι αυτή ήταν η κατάλληλη χρονική συγκυρία για να περάσουν αυτό το νομοσχέδιο παρά τις αντιδράσεις, με δεδομένο ότι υπάρχουν και οι γνωστές αναταράξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, στην εξωματική αντιπολίτευση, γενικά είναι υποτονική η αντιπολίτευση. Μήπως λοιπόν θεώρησαν ότι αυτή είναι η συγκυρία σαν η κατάλληλη. Σαν πολιτική ανάγνωση. Σαν πολιτική ανάγνωση. Ναι, σαν πολιτική ανάγνωση πρακτικά θα ήταν αυτό μια πολύ σωστή συγκυρία, όπως και άλλα νομοσχέδια τα οποία ενδεχομένως να θεωρούν δύσκολα. Όμως στο πρακτικό κομμάτι, δηλαδή σε αυτό που οι ειδικοί λένε και που ο κύριος Χρυστοφοράκης τώρα μας αναλύει εδώ, δεν βρίσκουμε κάποια εξήγηση. Δεν υπάρχει κάποια, πραγματικά δεν υπάρχει κάποια εξήγηση για την αιμονή αυτή να παραμείνει ως έχει. Ναι. Να πω εδώ κάτι που αφορά την Κρήτη. Σε οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων και σε νησιά κάτω των 3.100 κατοίκων, το τεκμήριο υπολογίζεται στο 50%, με συγχωρείτε. Η Κρήτη δεν περιλαμβάνεται. Γιατί λέει μέσα, όπως είναι η διάταξη του νόμου, σε οικισμούς της υπηρωτικής Ελλάδας κάτω των 500 κατοίκων. Και έρχομαι να ρωτήσω εγώ, να το κάνω απλό, πολύ απλό, να καταλάβω ο κόσμος. Ναι. Το καφενείο στο χωριό μου, που είναι 100 κάτοικοι, ναι, που είναι και μπακάλικο, που είναι ταχυδρομείο, ναι, που είναι, τα είναι λίγο τα πολλά, πάντα. Ναι. 14.196, επειδή αυτός που κάνει το καφενείο το κάνει 12 χρόνια εισόδημα, δεν θα κλείσουν το σύνολο των επιχειρήσεων αυτών. Αυτή θα είναι η βάση του, 14.000. Θα πάει 14.196. Αν δεν αλλάξουν νομοτεχνικά, και τα 7 είναι πάρα πολλά, αλλά εδώ έχουμε ένα ζήτημα, πραγματικά μας ξεπερνά τη λογική μας. Ναι.
Ναι. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο. Αυτό θεωρώ ότι έστω τελευταία στιγμή, επειδή έχουμε ενημερώσει άπαντες βουλευτές, υπουργούς κτλ., αυτό το κομμάτι θα αλλάξει και θα συμπεριλάβει τελικά και την Κρήτη. Ναι, γιατί και το γεωγραφικό στοιχείο λοιπόν μπαίνει. Δεν έχει μπει καθόλου το γεωγραφικό. Και η Κρήτη έχει μείνει εκτός. Δεν έχει μπει καθόλου παρά μόνο όπως σας είπα. Δεν λαμβάνονται υπόψη εμπορικότητα δρόμων, οικισμών, περιοχών. Δεν είναι το ίδιο ακόμα, αν θέλετε, σε μια συνοικία του Ηρακλείου, ένα μίνι μάρκετ. Mm-hmm. Με ένα μίνι μάρκετ στο Περιστέρι. Στο Περιστέρι, ναι. Θα πω εγώ, δεν έχουν το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν το ίδιο αριθμό αγροτικού κοινού. Ούτε ένα καφενείο στην Αράχοβα ή κάπου αλλού, κύριε Ξεφοράκη, είναι το ίδιο. Με ένα καφενείο σε ένα χωρινό χωριό. Ακριβώς. Και πράγμα. Το αφήγημα του Υπουργείου που λέει ότι, ξέρετε κάτι, το κάνουμε μαχητό. Όποιος δεν θέλει μπορεί να ελεγχθεί. Uh-huh. Θα ξεκαθαρίσουμε τι λένε. Όποιος δεν θέλει να φορολογηθεί έτσι, μπορεί να ζητήσει από τη ΔΟΗ έλεγχο σε βάθος πενταετίας με έμεσες τεχνικές ελέγχου, που σημαίνει ότι οι φόροι που θα βγουν θα είναι πολλαπλασιαστικά του ποσού που συζητάμε τώρα, με ποια τεχνογνωσία μια ατομική επιχείρηση θα επιλέξει αν πρέπει να πάει ή όχι, και ακόμα χειρότερα, θα βγει το εκαθαριστικό και ο έλεγχος πότε ακριβώς θα ολοκληρωθεί, ακόμα και αν έχει δίκιο, δικαιωθεί ο επιχειρηματίας. Ναι, και είναι και μεγάλος ο αριθμός εκείνων που ζητήσουν να ελεγχθούν. Πρακτικά τι θα κάνουν. Αυτό ακριβώς. Είναι εντελώς επικοινωνιακό όλο αυτό που συζητάμε, όποιος δεν θέλει να ζητήσει έλεγχο. Και όποιος ζητήσει θα βρεθεί μπλεγμένος μετά. Μα θα ελεγχθεί πενταετία πίσω με έμεσες τεχνικές ελέγχου. Και αφού μπορείτε να κάνετε αυτόν τον έλεγχο, κάντε τον και μην εφαρμόσετε τεκμαρτό εισόδημα. Ή πείτε, απέτυχε το My Data, η εφαρμογή, η ελεγκτικός μηχανισμός, δεν μπορούμε, πάμε τεχμαρτά. Ναι. Πραγματικά είναι παράλογο όλο αυτό. Κύριε Ξεφοράκη, σας ευχαριστούμε θερμά. Εμείς αντιλαμβανόμαστε το παράλογο του πράγματος, δεν ξέρω εκεί που πρέπει να το αντιλαμβάνετε. Πάντως, κρατάω και αυτή την εκτίμηση που κάνατε, ότι το πιθανότερο είναι ότι δεν θα εφαρμοστεί ποτέ στην πράξη. Θα εφαρμοστεί στην πράξη για 1-2 χρόνια και θα αποσυρθεί. Θα αποσυρθεί. Δεν θα πετύχει. Το κρατάμε. Κατά. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.